Sugar time, sugar time. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαστε έτοιμοι σήμερα εδώ για να ξαναφτιάξουμε γλυκά. Τι γλυκά θα κάνουμε? Θα κάνουμε αγαπημένα γλυκά με μπισκότα. Με διάφορα μπισκότα. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο γλυκό που είναι μία τούρτα φτιαγμένη με cream crackers. Τούρτα με κρέμα τυριού, φρούτα του δάσους και κράμπλ. Υλικά για τη βάση. 100 γραμμάρια μπισκότα cream crackers. 50 γραμμάρια βούτυρο. 30 γραμμάρια καστανή ζάχαρη. Φώτη, πάμε να κάνουμε πρώτα τη βάση. Θέλουμε 100 γραμμάρια cream crackers. Θα τα ανοίξεις εσύ. Ναι. Θα τα λέσουμε. Τρως και ένα, αν θέλεις από αυτά. Αυτά μου αρέσουν πολύ. Με λίγο τυρί. Και με μαρμελάδα. Θα χρειαστούμε και 50 γραμμάρια βούτυρο. Λιωμένο. Και 30 γραμμάρια ζάχαρη. Κατά προτίμηση βάζουμε μαύρη καστανή. Ζάχαρη, καστανή. Το κάνει πιο τραγανό και πιο σφιχτό το μπισκότο μας. Θέλεις να λιώσεις το βούτυρο? Θα λιώσω εγώ το βούτυρο. Πόσα γραμμάρια είναι το βούτυρο? 50 θέλω. Τη μισή ποσότητα από τα cream crackers. Μια χαρά. Ξεκινάω. Έλα, Φώτη. Έχει λιώσει το βούτυρο. Ρίχνουμε στο βούτυρο crackers. Είναι αρκετά τραγανά. Κρατσανιστό δηλαδή. Ναι. Και για να δέσει, δεν είναι όπως άλλες βάσεις που κάνουμε με μπισκότα. Που έχουν ήδη ζάχαρη. Ήδη ζάχαρη, γι' αυτό βάζουμε λίγο ζάχαρη για να το δέσει. Οπότε βάζουμε 30 γραμμάρια. Γι' αυτό το λόγο μπαίνει και η ζάχαρη. Γιατί κάποιος μπορεί να την αφαιρέσει τη ζάχαρη. Και μετά δεν θα δέσει η βάση. Γι' αυτό το λέμε. 30 γραμμάρια δεν είναι τίποτα. Βάλτε εδώ. Σε ένα τσέρκι 20 εκατοστά. Ναι, και να είναι λίγο υψηλό. Αυτό είναι γύρω στα 5. Γιατί θα βάλουμε και το κράμπλ. Το κράμπλ θέλω να πω ότι γίνεται πάρα πολύ τραγανό με τα crackers και πολύ νόστιμο. Το πιέζουμε πολύ καλά. Δεν το προψήνουμε. Ωραία βάση αυτή. Και εύκολη. Και τραγανή, είπαμε. Και ξεκινάμε να κάνουμε, δεν το ψήνουμε. Δεν το ψήνουμε, όχι. Ξεκινάμε να κάνουμε την κρέμα. Μπορούμε να την κάνουμε και στο χέρι, αλλά μπορούμε να την κάνουμε και στο μίξερ. Υλικά για την κρέμα. 750 γραμμάρια τυρί κρέμα. Ξύσμα από ένα λεμόνι. 150 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. 3 αυγά. Πήραμε το μίξερ να κάνουμε την κρέμα, αλλά να ξέρετε ότι μπορεί να το κάνετε και στο χέρι. Είναι μία μαλακιά κρέμα, οπότε γίνεται πολύ εύκολα. Συνήθως ρωτάει ο κόσμος, μπορούμε να το κάνουμε στο μίξερ. Ναι, γιατί ξέρεις τι, βαριούνται όλοι. Σου λέει το μίξερ είναι καλύτερη ευκολία, γιατί να το ανακατεύω στο χέρι. Θέλουμε 750 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα. Είναι 150 γραμμάρια συσκευασία, οπότε θα χρειαστούμε 5 συσκευασίες. Και να ξέρουμε, μπορούμε να τις βρούμε και σε ένα μισό λεπτό. Σε μεγάλη συσκευασία, στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Βάζουμε 150 επί 5. 750. Λάθος. Εύκολα υλικά. Και το τελευταίο, έτσι. Θα μου ξύσεις και το λεμόνι. Το έχουμε πλύνει. Βάζουμε άχνη ζάχαρη. Βάζουμε άχνη ζάχαρη γιατί διαλύεται πολύ πιο εύκολα. Με το τυρί. Με το τυρί. Αλλά αν δεν έχετε άχνη και θέλετε να κάνετε το γλυκό, μπορείτε να βάλετε και κρυσταλλίκι. Και οι δυο ζάχαρες. Ξεκινάμε σιγά σιγά και μετά δυναμώνουμε λίγο. Ωραία. Θα χρειάσουμε 3 αυγά. Σπάς τα μουχώρια. 3 αυγά φρέσκα. Φαίνεται ότι είναι πολύ φρέσκα. Φαίνεται γιατί δεν σπάει ο κρόκος. Επιπλέον. Πολύ ωραίος. Και τα ρίχνουμε ένα-ένα.
Τα ρίχνουμε ένα-ένα για να ομογενοποιηθούν καλύτερα. Γιατί αν πέσουν όλα μαζί, θα κάνει βολάκια και θα μας ταλαιπωρήσει λίγο στο ανακάτεμα. Είναι έτοιμο. Επίσης μπορεί να το βάλουμε το τυρί πάνω από το πισκότο και να το ψήσουμε και την άλλη μέρα. Να το έχουμε στο ψυγείο, δεν παθαίνει τίποτα. Μπορεί να έχουμε χρόνο σήμερα να το κάνουμε αύριο, να το έχουμε πιο φρέσκο. Μύρισε το λεμόνι. Γιατί να μην μυρίσει. Το λεμόνι είναι έντονο. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο σε 160. Αν θέλουμε βάζουμε και πορτοκάλι, παμά. Αν δεν θέλουμε δεν βάζουμε τίποτα. Και ψήνουμε περίπου για 40 με 45 λεπτά. Θα το δείτε να σταθεροποιηθεί, εξαρτάται το φούρνο σας. Μπορεί να χρειαστεί και 35 λεπτά. Γιατί μετά θα το ξαναψήσουμε, θα δείτε για ποιο λόγο. Υλικά για το crumble. Ένα πακέτο, 140 γραμμάρια, μπισκότα cream crackers. 110 γραμμάρια, βούτυρο. 75 γραμμάρια, καστανή ζάχαρη. 30 γραμμάρια αλεύρι. Θέλω το βούτυρο να το λιώσω. Το οποίο είναι 110 γραμμάρια. 110. Κόβεται πολύ εύκολα. Ναι, ναι. Θα το ανοίξω. Δεν θέλει ζυγαριά. Όχι, δεν θέλω. Έχει ένα ωραίο δίχτυ εδώ να το δείξουμε στον κόσμο. Ναι. Οπότε είναι 50-100 γραμμάρια. Εδώ. Είμαστε εδώ ακριβώς. Σκέψω παλιά που τα κάνανε με χούφτες και όσο σηκώσει και όσο πάρει το μάτι. Εντάξει, και οι πολύ παλιές νοικοκυρές ακόμα δεν το δέχονται βέβαια. Αυτό το πράγμα. Λέει, λοιπόν, το κόβουμε σε μικρά κομμάτια για να λιώσει εύκολα. Και για να μην καεί στην ουσία, έτσι. Παίρνω εγώ να λιώσω το βούτυρο, εσύ θα αλέσεις ένα πακέτο cream crackers των 140 γραμμαρίων, εντάξει. Ωραία. Ωραία, άλεσέ τα όσο μπορείς πιο λεπτά. Είναι ένα πολύ τραγανό κράμπι αυτό. Μπορούμε επίσης να το ψήσουμε σε μία λαδόκολλα πάνω σε κομμάτια και να το χρησιμοποιήσουμε και για άλλα γλυκά, για μους, για μια τούρτα. Ρίχνουμε το βούτυρο. Βάζουμε καστανή ζάχαρη. Η οποία είναι 75 γραμμάρια. Και επίσης μπορείτε να το αρωματίσετε με ξύσμα από λεμόνι και πορτοκάλι. Ή άλλο μπαχαρικό. Ευχαριστώ. Ανακατεύουμε. Έχουμε και 30 γραμμάρια αλεύρι να ρίξουμε. Ναι, για να το δέσει. Τώρα μπορείς να μου το ζυγίσεις. Ναι, ναι. Βάζουμε το αλεύρι. 30 γραμμάρια. Θα το βάλουμε λίγο να παγώσει. Το βάλεις στο ψυγείο. Ναι, ναι. Το έκανες και δώρο. Για σένα. Και θα συνεχίσω να κάνω τη μαρμελάδα. Υλικά για τη μαρμελάδα. 250 γραμμάρια φρούτα του δάσους. 200 γραμμάρια ζάχαρη. Αν θέλετε μπορείτε να πάρετε ένα βάζο φρούτα του δάσους ή άλλη μαρμελάδα που έχετε στο σπίτι σας. Αλλά για να δούμε και πώς γίνεται μια γρήγορη μαρμελάδα. Παίρνουμε κατεψυγμένα φρούτα του δάσους που μπορείτε να βρείτε εύκολα σε σούπερ μάρκετ. Είναι 250 γραμμάρια και ζύγισε μου 200 γραμμάρια ζάχαρη. Και προτιμότερο είναι, ειδικά στα φρούτα του δάσους που έχουν αρκετά υγρά
και δεν έχουν τόσο πυκτικά, να πάρετε τη ζάχαρη που είναι για μαρμελάδες στα σούπερ μάρκετ. Που έχουν λίγο πυκτίνη μέσα και δένει τις μαρμελάδες πιο εύκολα και τις κάνει σταθερές. 200 γραμμάρια. Ρίχνουμε και τη ζάχαρη. Είναι μικρή η ποσότητα, οπότε γίνεται και πολύ γρήγορα. Τώρα μόλις αρχίσει και λιώνει η ζάχαρη, τα φρούτα του δάσους μην τα ξεπαγώνετε, μπορεί να τα κάνετε κατευθείαν. Νομίζω γίνεται και πιο ωραία. Πιο ωραία γίνεται. Αυτό είναι αλήθεια, να αμέσως έλειψε. Λιώνει η ζάχαρη, λιώνουν και τα φρούτα, ξεπαγώνουνε. Βέβαια, αφού τη φτιάξετε, την αφήνετε να κρυώσει για να την αλείψουμε κρύα επάνω στο γλυκό μας. Η μαρμελάδα είναι έτοιμη, θα τη δείτε έτσι που θα δέσει, θα έχει πιει τα υγρά της. Θέλει περίπου αυτή η ποσότητα, περίπου 5-6 λεπτά, δεν θέλει παραπάνω. Την αδειάζουμε γιατί εμείς τη θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε, δεν τη βάζουμε σε βάζο. Την απλώνουμε και τη σκεπάζουμε. Για να κρυώσει και για να τη χρησιμοποιήσουμε άμεσα. Sugar time, sugar time, sugar time. Είμαστε έτοιμοι για την τελευταία φάση του γλυκού. Στο στάδιο. Έχει κρυώσει, έχει κάνει σκασίματα, δεν μας ενοχλεί. Έχουμε παγώσει το κράμπλ και έχουμε παγώσει και τη μαρμελάδα. Λέω να βάλουμε περιφερειακά λίγο κράμπλ. Για να μην κολλήσει η μαρμελάδα. Μπράβο. Γιατί κολλάει. Και μετά δεν βγαίνει εύκολα, δεν μας ταλαιπωρεί. Καραμελώνει και μας ταλαιπωρεί. Κάνουμε αυτό και στη μέση, ναι, θα βάλουμε τη μαρμελάδα που φτιάξαμε. Ψητή τούρτα. Ψητή τούρτα. Όλοι τη βάζουμε τη μαρμελάδα. Όλοι, όλοι, όλοι. Και θα την καλύψουμε με το υπόλοιπο κράπλ. Το τρίβουμε. Είμαι περίεργος να το δοκιμάσω. Θα περιμένεις. Θα περιμένω. Τι να κάνω. Ψήνουμε περίπου τα 25 λεπτά. Στους 170. 170-160. Το γλυκό μας θα ψηθεί, θα κρυώσει και θα το δούμε στο food styling. Εκτέλεση για την τούρτα. Αλέθουμε τα crackers. Λιώνουμε το βούτυρο στο φούρνο μικροκυμάτων και το ρίχνουμε πάνω στα τριμμένα crackers. Προσθέτουμε την καστανή ζάχαρη και ζυμώνουμε με το χέρι. Απλώνουμε και στρώνουμε καλά σε ένα τσέρκι διαμέτρου 20 εκατοστών. Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το τυρί κρέμα, ξύσμα από ένα λεμόνι και την άχνη ζάχαρη. Τα χτυπάμε μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα, συνεχίζοντας το χτύπημα. Αδειάζουμε την κρέμα πάνω από τη βάση. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 40 λεπτά περίπου. Για να φτιάξουμε το κράμπλ, κόβουμε το βούτυρο σε κομμάτια και το λιώνουμε σε μια κατσαρόλα. Αλέφουμε τα cream crackers σε σκόνη. Προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο και την καστανή ζάχαρη. Όταν τα υλικά δέσουν, προσθέτουμε και το αλεύρι. Ανακατεύουμε και ζυμώνουμε με τα χέρια. Μεταφέρουμε το περιεχόμενο του μπολ σε μια λαδόκολλα. Το τυλίγουμε και το αφήνουμε για λίγο στο ψυγείο να κρυώσει. Σε μεγάλο τηγάνι βάζουμε τα κατεψυγμένα φρούτα του δάσους. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και ανακατεύουμε πάνω στη φωτιά. Αφού πάρει βράση, το αφήνουμε λίγα λεπτά μέχρι να δέσει. Αδειάζουμε τη μαρμελάδα σε ένα επίπεδο σκεύος και σκεπάζουμε με μεμβράνη για να μην κάνει κρούστα. Την αφήνουμε να κρυώσει. Όταν η θερμοκρασία του γλυκού πέσει, τοποθετούμε κράμπλ 1 εκατοστό περιφερειακά στο τσέρκι. Απλώνουμε τη μαρμελάδα. Σκεπάζουμε το γλυκό με το υπόλοιπο κράμπλ που το τρίβουμε στο χέρι ή στον τρίφτη. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 με 170 βαθμούς για άλλα 25 λεπτά. Πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και σερβίρουμε. Είμαι έτοιμος για την δεύτερη συνταγή, αλλά έχω παρέα το Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σας.
Τι κάνεις? Μια χαρά. Είσαι τελειόφυτος? Ναι. Είμαι στο τελευταίο εξάμηνο. Και δουλεύω παράλληλα και σε ένα ζαχαροπλαστείο. Α, πάρα πολύ ωραία. Αυτό χρειάζεται γιατί... Ακριβώς. Η εμπειρία είναι το πάνω. Έχεις καμία εξειδίκευση ζαχαροπλαστική? Σοκολάτα, σοκολάτα. Σοκολάτα, έτσι. Πάθος. Τρελό. Πάθος, ωραία. Και γι' αυτό διάλεξες το συγκεκριμένο γλυκό. Εννοείται. Ωραία. Θα κάνουμε τώρα ένα διαφορετικό μοσαϊκό από αυτά που ξέρουμε. Θα κάνουμε ένα παρφέ, δηλαδή παγωμένο που διατηρείται και μαλακό. Δεν θέλει παγωτό μηχανή. Ναι. Γιατί τα παρφέ δεν θέλουν παγωτό μηχανή. Γίνεται εύκολα και θα το συντηρούμε στην κατάψυξη που μας αρέσει δροσερό. Παγωμένο μοσαϊκό. Υλικά για το μοσαϊκό. 200 γραμμάρια κουβερτούρα κλασική. 125 γραμμάρια γάλα. 3 κρόκοι αυγών. 100 γραμμάρια ζάχαρη, 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 36% λιπαρά, ένα πακέτο μπισκότα πτύπερ, 30 γραμμάρια κονιάκ. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε πρώτα μία κρέμα αγγλές, γιατί έχει τη βάση τη κρέμα αγγλές στο παρφέ. Θα το κάνουμε μεγάλο, όχι με κρέμα γάλακτος, που συνήθως κάνουμε κρέμα αγγλές και με κρέμα γάλακτος. Μπράβο. Να λιώσω όμως λίγο την σοκολάτα που θέλουμε 200 γραμμάρια. Θέλεις να μου την σπάσεις σε κυβάκια και σπάει και πάρα πολύ εύκολα. Είναι 5 γραμμάρια το καθένα. Ωραία. Είναι 125. Και θα σου δώσω άλλα 75. Ωραία. 5, 10, 15, 20, 25 είναι. Άρα αυτό. Θα τελειώσουμε σε μπεν μαρί ή στα μικροκύματα. Αυτό μπορεί να την πάρεις μαζί σου μετά. Οκ, ευχαριστώ. Λοιπόν, σε μία μικρή κατσαρόλα θα ρίξουμε το γάλα. Και θα χρειαστούμε 3 κρόκους. Τρεις κρόκοι, 60 γραμμάρια. Θα ζυγίζεται, φαντάζομαι, τα αυγά. Βέβαια. Λοιπόν, θέλεις να μου χωρίσεις εσύ τους κρόκους. Ναι. Εγώ για να βάλω στα μικροκύματα. Και πώς αποφάσισες να γίνεις ζαχαροπλάστης? Ήταν το όνειρό μου, βασικά. Μπράβο. Απλά άργησα λίγο να το πάρω απόφαση. Όχι, μικρός είσαι ακόμα. Ποτέ δεν είναι αργά. Δεν είμαι και πολύ μικρός. Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Άλλοι πάνε στα ανοιχτά πανεπιστήμια, στα 50 τους. Ακριβώς. Ρίχνουμε τη ζάχαρη. Την ανακατεύεις. Ωραία. Και τη ζάχαρη, όπως ξέρεις, πρέπει να την ανακατεύσουμε άμεσα με τους κρόκους. Γιατί ψήνεται το κρόκος. Ψήνεται ακριβώς. Και πάμε να κάνουμε μία κρέμα αγγλές. Σε χαμηλή φωτιά, μια χαρά, μπορεί να το ρίξεις. Ωραία. Και θέλω να σε δω να τη φτιάχνεις μόνος σου. Σου έχω και θερμόμετρο. Βέβαια. Εγώ βλέπω τη σοκολάτα. Μόλις είσαι έτοιμος, μου λες. Ναι. Να πούμε ότι η κρέμα αγγλές πρέπει να είναι σε μέτρια φωτιά. Σωστό. Για να μην μας καεί ο κρόκος. Θέλει προσοχή. Σωστός. Και από εκεί και πέρα. 84-85 maximum. Γιατί μετά θα έχουμε πολύ άσχημο αποτέλεσμα. Θα καεί ο κρόκος και είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Μόλις πάει τους 84-85 βαθμούς, αποσύρουμε και αλλάζουμε το σκεύος, γιατί όταν μένει στην κατσαρόλα συνεχίζεται το ψήσιμο και από κάτω γίνεται σαν ομελέτα. Ακριβώς. Και βέβαια, αν μας ξεφύγει και λίγο παραψηθεί, με το blender χειρός στρώνει, ομογενοποιείται και στρώνει, οπότε δεν την πετάμε. Την αποσύρεις. Μπράβο. Δώσ' την. Ωραία. Έχουμε τη σοκολάτα εδώ και αδειάζουμε κατευθείαν από πάνω. Μπορεί να συνεχίσει το ανακάτεμα.
Να ρωτήσω κάτι σε αυτή την περίπτωση, επειδή το μείγμα με τα υγρά είναι λίγο σε γραμμάρια, καλό θα είναι να την έχουμε περάσει τη σοκολάτα σε μπεν μαρέ και να μην ρίξουμε απευθείας. Γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο ακριβώς το κάνουμε. Διαφορετικά... Ενώ διαφορετικά αν είναι μεγάλη ποσότητα της κρέμα αγγλές, δεν χρειάζεται να λιώσουμε τη σοκολάτα. Ακριβώς. Θα τη λιώσουμε. Θα χρειαστούμε και κρέμα γαλακτός, την οποία θα τη χτυπήσουμε σε επαχείρευστη μορφή, δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ σφιχτή, για να μπορέσουμε να την ενσωματώσουμε στην σοκολάτα. Βέβαια, για να την ενσωματώσουμε εδώ, πρέπει να πέσει η θερμοκρασία γύρω στους 35 βαθμούς. 40. Οπότε. Στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει θερμόμετρο στο σπίτι, να είναι χλιαρή. Ελαφρώς χλιαρή. Να μην είναι πάρα πολύ ζεστή, γιατί θα μας. Θα έχουμε πρόβλημα με την κρέμα γάλακτος. 250. Πόσα εξάμηνα έκανες, το τέταρτο. Τέσσερα εξάμηνα, είμαι στο τέταρτο, στο τέλος τώρα. Αδειάζουμε εδώ. Παίρνω και ένα άλλο μπολ και θα πάρω ένα πακέτο μπισκότα. Θα τα σπάσουμε σε κομμάτια. Νομίζω σε όλες τις οικογένειες ένα μοζαϊκό κάνουν. Εννοείται. Ή σαλάμι. Εσύ πώς το λέτε. Άλλοι το λένε σαλάμι, άλλοι το λένε μοζαϊκό. Μοζαϊκό, μοζαϊκό. Εγώ που είμαι από Κωνσταντινούπολη το λέγαμε σαλάμι. Σαλάμι. Όπως το λένε και οι Ιταλοί σαλάμι, γιατί το κάνουν και οι Ιταλοί. Αυτό δεν το γνώριζα. Ωραία. Λοιπόν, θα να ενσωματώσουμε την παχύρευστη κρέμα. Μπορείς να ανακατεύεις απαλά. Ωραία. Θες να πάρεις τη μεγαλύτερη, ό,τι σε βολεύει. Ό,τι σε βολεύει. Ναι, εντάξει. Εσύ επαγγελματίας, οπότε. Ραντίζουμε με κονιάκ τα μπισκότα. Και μπορεί για τα παιδιά να τα ραντίσουμε και με χυμό από πορτοκάλι. Ή μπορεί να βάλουμε και ουίσκι. Και το ρούμι, πιστεύω. Και το ρούμι είναι πάρα πολύ ωραία, με τη σοκολάτα. Ακριβώς. Ωραία, το ανακατεύεις εσύ καλά. Ωραία. Παίρνουμε μία φόρμα. Μακρόστενη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μία φόρμα του κέικ. Στο εσωτερικό της θα βάλουμε ένα νάιλον για να μπορέσουμε να το ξεφορμάρουμε πιο εύκολα. Και επίσης θέλω να σου πω ότι επειδή έχει αρκετή σοκολάτα, αν τη βάλεις στο ψυγείο είναι σαν μους. Ναι, οπότε, εναλλακτικά. Εναλλακτικά μπορεί να κάνεις μια ωραία μους και όχι στην κατάψυξη. Ακριβώς. Δύο γλυκά σε ένα. Ακριβώς. Λοιπόν, μπορούμε να την αδειάσουμε εδώ. Θες να το αδειάσεις. Ναι. Έλα. Μια χαρά. Έχει μείνει λίγο. Να, το πάρω εγώ, δεν πειράζει. Φτιάχνεις το ζαχαροπλαστείο που εργάζεσαι σοκολάτες που λες. Ναι, βασικά είναι ζαχαροπλαστείο που ασχολείται από μόνο με εντάξει. Ήσουν με τυχερός. Σοκολάτα, οπότε ακριβώς. Ήσουν πολύ τυχερός. Γεμίζουμε τη φόρμα. Αφήνουμε αρκετές ώρες στην κατάψυξη και επίσης το διατηρούμε στην κατάψυξη για πάρα πολύ καιρό. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν παθαίνει τίποτα. Όχι. Βέβαια, αν είναι πολύ δυνατή η κατάψυξή μας, σφίγγει πολύ. Οπότε το αφήνουμε και 5 λεπτά εκτός ψυγείου για να μαλακώσει. Για να έρθει σε μια θερμοκρασία. Mm. Θα το βάλουμε τώρα στην κατάψυξη για να το σερβίρουμε παγωμένο, γιατί το κάνουμε πάντα παγωμένο. Ακριβώς. Γιατί είναι κορμός παγωμένος. Mm-hmm. Θα σου δώσω να δοκιμάζεις, δεν θα φύγεις χωρίς δοκιμή. Σας ευχαριστώ. Για να μου πεις και τα όνειρά σου, το μέλλον σου. Το δηλαδή. Μέλλον. Πώς το σκέφτεσαι, πώς το φαντάζεσαι. Σίγουρα πάνω στον τομέα της ζαχαροπλαστικής. Από εκεί και πέρα να αποκτήσω μια καλή εμπειρία. Εμπειρία και μπορεί να κάνεις και κάτι δικό σου στο μέλλον. Μελλοντικά. Μελλοντικά, ναι, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Ακριβώς. Και εμπειρία θέλει και πολύ διάβαση. Έτσι.
Το αφήσαμε και λίγο εκτός κατάψυξης. Και κόβεται μια χαρά. Και φαίνεται και ωραίο μέσα. Έτσι. Δικό σου, με αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το διακοσμούμε όπως εμείς νομίζουμε. Μπορούμε να βάλουμε και ένα γλάσο, μπορούμε να βάλουμε και ένα μπισκότα από πάνω. Θα δούμε τι θα κάνουμε στο food styling εμείς. Και εσύ μπορεί να τρως. Ωραία. Είναι απίστευτο. Σ' αρέσει. Ναι. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Ξυπνάει παιδικές αναμνήσεις. Παγωμένες. Είναι παγωμένες, ήταν στην κατάψυξη και τις έβγαλε. Έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε ό,τι ονειρεύεσαι. Να είστε καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτέλεση για το μοσαϊκό. Τεμαχίζουμε την κουβερτούρα σε ένα μπολ και τη λιώνουμε στο φούρνο μικροκυμάτων. Σε μία μικρή κατσαρόλα βάζουμε το γάλα, ανακατεύουμε τους κρόκους με τη ζάχαρη και τους αδειάζουμε μέσα στην κατσαρόλα. Ανακατεύουμε σε χαμηλή φωτιά συνεχώς για να μην ψηθούν οι κρόκοι και αποσύρουμε όταν η θερμοκρασία φτάσει στους 85 βαθμούς περίπου. Αδειάζουμε πάνω στη λιωμένη κουβερτούρα, ανακατεύουμε πολύ καλά και αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει μέχρι η θερμοκρασία του να πέσει στους 35 βαθμούς. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε παχύρευστη μορφή. Σπάμε με το χέρι τα πίπερ και τα ραντίζουμε με το κονιάκ. Ενσωματώνουμε απαλά την παχύρευστη κρέμα με το μείγμα σοκολάτας και αναμειγνύουμε με τα μπισκότα. Τοποθετούμε μεμβράνη μέσα σε μακρόστενη φόρμα και αδειάζουμε το μείγμα. Βάζουμε τη φόρμα στην κατάψυξη για 4 ώρες τουλάχιστον. Εγώ πάω με το Φώτη τώρα για την επόμενη συνταγή που είναι μια έκπληξη. Θα κάνουμε μια τραγανή βάση με μπισκότα, digestive, και μετά θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία μους και θα τα συναρμολογήσουμε. Κρέμα σοκολάτας με τραγανή γέμιση σε ποτήρι. Υλικά για την τραγανή γέμιση. 350 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος. 180 γραμμάρια μπισκότα digestive με κομμάτια σίκου. 250 γραμμάρια σοκοπάστα. Να ξεκινήσουμε. Ωραία. Πρώτα τι θες να κάνουμε, να κάνουμε τη βάση. Θέλουμε 350 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος. Γάλακτος όμως. Λιωμένη. Θα τελειώσουμε μικροκύματα στο Ben Marie. Αν επιχειρήσετε να κάνετε με μαύρη σοκολάτα, θα θέλει λιγότερο. Λιγότερη. Γιατί συνήθως ο κόσμος νομίζει ότι όλα... Ό,τι κάνουμε, πάντα κάνουμε όλες τις σοκολάτες. Μόλις σοκολάτες. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, οπότε πρέπει να αλλάξουμε τις αναλογίες. Θα τελειώσεις. Ωραία. Θέλουμε και την τσοκοπάστα. Αγαπημένο υλικό για τα παιδιά υλικά. Και εύκολο να το χρησιμοποιήσεις παντού. Θέλουμε 250. Λίγο ακόμη. Μιαχνά. Δώσουμε τα μπισκότα, να τα σπάμε. Το οποίο είναι ένα πακέτο, 180 γραμμάρια. Μπορείτε βέβαια να τα κάνετε και με άλλη γεύση. Εμείς διαλέξαμε το σίκο γιατί μας αρέσει. Έχει κομματάκια σίκου, είναι πολύ ωραία. Και συνήθως ταιριάζει πολύ σε αυτά τα γλυκά του σίκου. Ένα πακέτο βέβαια θέλουμε, αρκεί να μην φάμε κανένα, γιατί αυτά συνήθως τρώμε. Καλά τώρα, για λήψη ένα δεν πειράζει. Μπορούμε να πάρουμε ένα τσέρκι 18. Επί 18. Ή αν δεν έχουμε και επειδή θα το κόψουμε σε μικρά κομμάτια, μπορούμε να το απλώσουμε σε μια λαδόκολλα, σε μια σιλικόνη. Το ίδιο πράγμα. Γυρίζουν σίκο. Και η σοκολάτα είναι έτοιμη. Έτοιμη, ναι. Μου δίνεις τη σοκολάτα. Ανακατεύουμε καλά για να λιώσει. Γιατί εδώ δεν θέλουμε να αφήσουμε κομμάτια. Δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ ζεστή.
Όχι, γι' αυτό την ανακατεύω. Ούτως ή άλλως δεν είναι γιατί είχε κάποια κομμάτια. Λιώνουν και την κρυώνουν. Κοίτα τι ωραία που είναι. Και ωραία υφή έχει όταν λιώνει. Τέλειωσε. Ανακατεύουμε. Μυρίζει φουντούκι, μυρίζει γάλακτος και μυρίζει και σίκο. Και σίκο. Εύκολη. Βάση. Θα σου αφήσω και λίγο να το δοκιμάσεις ζεστό. Και τρώγεται και έτσι. Απλώνουμε και κατά προτίμηση αφήνουμε εκτός ψυγείου να κρυώσει για να μην πάρει υγρασία. Αλλά αν διαζόμαστε για λίγη ώρα, για λίγη ώρα μπορούμε να το βάλουμε έτσι για... στο ψυγείο. Είπες θα με αφήσεις λίγο, δεν με αφήσεις τίποτα. Τώρα θα σε αφήσω. Έτσι γίνεται για ανάγλυφο. Έλα. Δοκιμάσω λίγο τώρα. Έτσι. Ναι. Εγώ το δοκίμασα όταν το φτιάχνε. Αλλιώς δεν γίνεται, όντως, να το δοκιμάζεις. Αφήνουμε να κρυώσει και πάμε να φτιάξουμε την κρέμα σοκολάτα ή τη μους. Υλικά για την κρέμα σοκολάτας. 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 36% λιπαρά. 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 36% λιπαρά. 200 γραμμάρια κουβερτούρα κλασική. Θα κάνουμε μία γκανάζ, αλλά θα την κάνουμε πιο light, θα την αφρατέψουμε με παχύρευση κρέμα γάλακτος. Να χτυπήσω την παχύρευση. Ωραία. 150. Και πρέπει να είναι παγωμένη όπως είναι. Θα ζυγίσουμε 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Εγώ να τεμαχίσω 200 γραμμάρια σοκολάτα. Τεμαχίζεις. Βράζει κρέμα, χτυπάω την κρέμα γάλακτος. Έτοιμη η σοκολάτα. Έτοιμη και η κρέμα. Αδειάζουμε πάνω από την τεμαχισμένη σοκολάτα. Αφήνουμε πάντα λιγάκι να τραβήξει η σοκολάτα, να δουλέψει τα σφουγγάρι έτσι, να μαλακώσει. Παίρνουμε δύο ποτήρια του κρασιού ή άλλο ποτήρι ή ένα μεγάλο μπολ. Εδώ μπορούμε να ανακατέψουμε τώρα και με σύρμα, γιατί δεν μας πειράζει εδώ ο αέρας, γιατί θα βάλουμε την παχύρευστη που ήδη έχει αέρα. Που ήδη έχει αέρα η κρέμα. Με το σύρμα το πιο εύκολο. Έχει λιώσει. Άστινα λίγο να πέσει η θερμοκρασία. Έχει παγώσει. Στο έχω βάλει εδώ για να το κόψεις. Και όσο ζεστό είναι το περιβάλλον, τόσο παραμένει πιο μαλακό. Αυτό είναι το πισκότο που πέφτει από κάτω. Έλα, δοκίμασε και να παγώνει. Κόβουμε σε κομμάτια. Πάρε ένα πολύ μικρό. Αυτό εδώ. Νόστιμο. Σοκολάτα γάλακτος με πισκότα είναι ό,τι καλύτερο. Thank you.
αδειάζουμε μέσα στην κρέμα, ανακατεύουμε. Στάσω να το κάνουμε σύρμα καλύτερα. Θα το βάλουμε λίγο να παγώσει. Βάλουμε λίγη ώρα στο ψυγείο, το απλώνουμε πάντα πολύ λεπτό για να κρυώσει πολύ πιο εύκολα και θα τα γαρνίρουμε στο food styling. Εκτέλεση για την κρέμα σοκολάτας. Για την τραγανή γέμιση τεμαχίζουμε σε κομμάτια τη σοκολάτα γάλακτος και τη λιώνουμε στο φούρνο μικροκυμάτων. Την ανακατεύουμε για να πέσει η θερμοκρασία της και προσθέτουμε τη σοκοπάστα. Τεμαχίζουμε τα μπισκότα digestive με κομμάτια σίκου μέσα στον μπολ. Ενσωματώνουμε το μείγμα σοκολάτας με τα μπισκότα. Σε ένα τετράγωνο χαμηλό τσέρκι ή σε ένα φύλλο σιλικόνης, απλώνουμε το μείγμα. Το αφήνουμε να σταθεροποιηθεί εκτός ψυγείου. Στον κάδο του μίξερ χτυπάμε τα 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει παχύρευστη. Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε τα 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Τεμαχίζουμε την κουβερτούρα σε ένα μπολ και τη λιώνουμε στο φούρνο μικροκυμάτων. Αδειάζουμε την κρέμα και ανακατεύουμε πολύ καλά. Ενσωματώνουμε την κρέμα της σοκολάτας με την παχύρευστη κρέμα γάλακτος. Την αδειάζουμε σε επίπεδο σκεύος. Τη βάζουμε για λίγη ώρα στο ψυγείο. Ξεφορμάρουμε την τραγανή γέμιση. Την κόβουμε σε ακανόνιστα κομμάτια και τα μοιράζουμε σε ποτήρια. Γεμίζουμε με την κρέμα και τσερβίρουμε με μπισκότα digestive. Δώσουμε ένα πετιμπέρ. Θα σου δώσω ένα πετιμπέρ. Για να τα κολλήσω θα πάρω λίγο τσοκοπάστα. Λείπει ένα κομμάτι, δεν πειράζει, το κέρασα στο Γιάννη. Φτιάξουμε και την τούρτα μας με cream crackers. Δεν είναι ωραία, ψηλή, οθόγκο. Η άχνη πάντα τα ομορφαίνει, κάνει τα ανάγλυφα που έχει το μπισκότο από πάνω. Και είναι τόσο φρέσκο. Θα βγάλω ένα κομμάτι. Πολύ όμορφο δείχνει. Νομίζω αυτό δεν θέλει κάτι. Το βάλω εδώ. Κοίτα το και εδώ μέσα. Πάω να σου φέρω την κρέμα σοκολάτα που έχει παγώσει. Έχει κρυώσει μάλλον. Και εγώ να πάρω digestive με σίκο. Τιμή. Ναι. Όσο μπορέσαμε. Εντάξει, μια χαρά είναι. Τη βάλουμε το κουτάλι.
Να ξέρετε, όσο μένει, τόσο σφίγγει. Τόσο σφίγγει. Αλλά εμείς τι θέλουμε, λίγο ρευστή. Ξέρεις τι, φέρε με ένα κανατάκι καλύτερα. Α, διάλεξες και ωραίο κανατάκι. Ναι. Ωραία γλυκά, ωραία κανατάκια. Αυτή μπορεί να την κάνεις και ρόφημα, έτσι όπως είναι. Όντως είναι ωραίο το κανατάκι. Βάλε μου λίγο ακόμη και εγώ να το ενισχύσω. Θα βάλω λίγο ακόμη σοκολάτα, δεν θα βάλω πάρα πολύ. Σε ένα, έτσι, okay, έτσι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Φώτη. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είσαι ένα καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο με καινούργιες συνταγές, καινούργιες ιδέες. Καλό σας βράδυ. Sugar time.